στο έβδομο λεπτό. Πάω και καλή σκέψη για την Καβάλα με τον Νίκο σε τελεία απευθεία. 1-1 για την Καβάλα από αυτό το αριστοτεχνικό φάουλ του Βούλγαρου του Νίκο. Κρατάει την μπάλα στο τέλειο παλαμποντάρι. Να ο Πιτ, σουτ και γκολ. Από το Λεφ εκεί. Μάλιο, πέτρα. Κεφαλιά του Σίμωβη, σουτέλ. 1-1 η Καβάλα από το 51. Απέναντι στο Σόρβα έκανε και το σουτ γκολ. 1-0 από το Μανουάτσι. Τώρα για τον Κοτσίτσεβιτς και παλιά γκολ. 1-0 η Καβάλα. Τον Πιτρό, την κεφαλιά του Πιτρόφος. Κατοστάθηκε ο διαιτητής κοιτάζοντας προς τον Ευωϊκό. Μήπως υπήρχε κάποια επόμενη για πάνω του Πιτρόφου. Να διαβαλήσει μέσα του Ρεκμάνου. Ευκαιρία εδώ, 2-0 από τον Μανουάτσι. Έκοψε ο Κλεμάνος Γιόντις, γκολ. Σαπάνης, γκολ. Ο Μίλτος Σαπάνης λίγα μόλις λεπτά από την είσοδο του λιτρώνει την παιδούχο Καβάλα. Το απέναντι, ο Βραζιλιάνος με το κεφάλι έξω για τον Ονουάτσι. Να στρώσει την μπάλα στο δεξί, βασιτάρει, προσπάθησε το ρυθμό με την Καβάλα. 26, μετά την μπάλα ο Ρουμάνος που προσποιείται καθυστερεί να σουτάρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 στο 37. Καβάλα με τα σκουέτσι να κερδίσει τις κόντρες. Ο Νουάτσι ευκαιρία γκολ. 2-1 για την Καβάλα με τον Νουάτσι να γίνεται λάθος στις μπάλες μέσα στην περιοχή. Τα πλασάρει με τα αριστερό και να την κάνει το δεύτερο γκολ που θα μείνει εκ νέου προβάσμα στην Καβάλα. Το κάνει το Ρίο. Το σούτα 2-0. Ακροατές, είναι για άλλη μια Τετάρτη εκπομπή τη Λέσχη Λάθων Καβάλα στην Μπάλα στη Γερκίδα. Μαζί μας όπως κάθε εβδομάδα είναι το ιδιωτικό κτέο Καβάλας με δύο έδρες στο νομό μας, στο Σταυρό Μυγδαλεώνα με τηλέφωνο 25-13-92-444 και στη Χρυσούπολη με τηλέφωνο 25-9-14-10-44. Ο Απόλλων Σίνεμα στην Παύλου Μελά 1 στην Καβάλα τηλεφωνήστε στο 25-12-2-900 και στο 25-12-2-450 για να ενημερωθείτε για τις ώρες προβολών. Ίσα-ίσα προλαβαίνετε όσοι δεν είδατε το Logan είναι ταινίαρα και ο Εραστέχνης Αθλητικός Όμιλος Καβάλα με τμήματα ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ πολεμικών τεχνών, κλασικού αθλητισμού και ράγκμπι απέναντί μου ο Βαγγέλης Παλικαράς, όπου η μουσική επιλογή είναι δική του και θέλει να την αφιερώσει κάπου. Βαγγέλη, καλησπέρα. Σε σένα την αφιερώνω πρώτα απ' όλα. Και στο Μάκη, έτσι για να του πάμε κόντρα, Μάκη. Πολύ σκληρά το πήραν το post μου κυριακάτικα. Άλλη δουλειά δεν είχα. Για όσους δεν γνωρίζουν, δεν χρειάζεται να γνωρίζουν. Από πού θες να ξεκινήσουμε, εγώ θέλω λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι τρέχει και ένας διαγωνισμός στη σελίδα μας στο Facebook. Έχουμε ένα ρολόι δώρο από το Κύρκη Κόσμημα Γεωργακούδης και όποιος θέλει να συμμετέχει στην κλήρωση για αυτό το ρολόι μπορεί να μπαίνει στη σελίδα μας στο Facebook, απλά να κάνει like στην καρφιτσωμένη δημοσίευση με το ρολόι, με τη φωτογραφία του ρολογιού. Των ρολογιών. Των ρολογιών, ναι.
Και τη Μεγάλη ένα Τετάρτη. Όμως θα δίνουμε έτσι, όχι τα τρία. Θα επιλέξει αυτό που θα κερδίσει, ποιο θα πάρει. Ναι. Τη Μεγάλη Τετάρτη, 12 Απριλίου του 2017, φυσικά στην εκπομπή, στον αέρα εδώ, στα σύννεφα που είμαστε, θα κάνουμε την κλήρωση για αυτό το ρολόι. Είσαι πάρα πολύ σίγουρο ότι θα είναι Μεγάλη Τετάρτη, κάτι δεν θα κάνουμε για αποκλείεται, φίλε. Αποκλείεται, φίλε, να μην είναι Μεγάλη Τετάρτη. Αν οριστεί κάτι για εκείνη την Τετάρτη, το ακυρώνει και ερχόμαστε εδώ. Ωραία, λοιπόν. Παίρνω πάσα από σένα για αυτό το ότι αν οριστεί κάτι και σήμερα η εκπομπή θα είναι λίγο μικρότερη, καθώς έχω μία υποχρέωση αργότερα, καθώς υπάρχουν οι επαναληπτικοί της ημιτελικής φάσης του κυπέλου Εψ Καβάλας. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης υποδέχεται τον Κεραυνό Πέρνης στον επαναληπτικό του 1-1 της Πέρνης, ενώ ο Αετός Ορφανού υποδέχεται την ομάδα της Δόξας Θεολόγου στον επαναληπτικό του 0-2 στον Ποτό. Λοιπόν, επίσης να κάνω ένα γρήγορο σχόλιο. Εχθές η Λέστερ κατάφερε να περάσει στους 8 της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη, ενώ στην χώρα της κινδυνεύει να πέσει. Απόδειξη του πόσο, για ποιο λόγο μάλλον, δίνουν μεγαλύτερη σημασία οι Άγγλοι στην Premier League παρά στην Ευρώπη πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι ένα γεγονός. Πιστεύεις καθόλου ότι μπορεί να γίνει μια σύγχρονη Nottingham Forest στη Leicester? Εξαρτάται την κλήρωση που θα έχει. Όταν λες εξαρτάται την κλήρωση που θα έχει. Εξαρτάται την κλήρωση, ρε φίλε. Να δούμε την κλήρωση. Για να γίνει σύγχρονη. Νότιχαμ πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος, ανεξαρτήτως κληρώσεων. Πρέπει να φτάσει στο τελικό και να το πάρει. Δεν πρόκειται. Δεν το πιστεύεις, ε? Όχι. Εγώ το πιστεύω λίγο. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, φίλε, αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Και πέρσι ήταν ακόμα ένα όνειρο θερινής νυχτός αυτό που έκανε η Λέστερ, αλλά το έκανε. Στο πρωτάθλημα. Που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Εδώ μιλάμε για 6 παιχνίδια. 5 τελικά. 6 παιχνίδια μιλάμε. Με μια Μπαρτσελόνα που γύρισε το 4-0, έτσι. Και το 3-1 δεν το σχολιάσω αυτό. Δεν το σχολιάσουμε αυτό. Ούτε εγώ θα το σχολιάσω. Εντάξει, δύο πέναλτι μιλάνε από μόνο. Το ένα είναι. Το ένα το πρώτο, το ένα είναι. Το δεύτερο, φίλε, και εκεί που δίνεται. Τέλος πάντων, αυτά να ξεκινήσουμε με τα δικά μας. Να ξεκινήσουμε με τον Ο Καβάλο, ο οποίος συνεχίζει να προσπαθεί να πετύχει τις περισσότερες σερίες οπαλίες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ναι, είναι η ομάδα, η χαρά του στοιχήματος. Λες, ε? Το παίζει ισχύ κάθε Κυριακή και έχει στο κεφάλι σου. Νομίζω ότι πλέον έχει. Πλέον το έχουν no bet. Ναι, ναι, πλέον παίζει να παίζει drone bet τα παιχνίδια της Καβάλας. Δηλαδή με την ισοπαλία να παίζει τα λεφτά σου πίσω πολλά. 1-1. Η Καβάλα βρέθηκε πίσω στο σκορ με τον Ναλμπάντι. Προηγήθηκε ο Απόλλωνας. Στο 31 ισοφάρισε ο Μελισσόπουλος. Χαμένο πέναλτι από τον Κιζηρίδη στο 43, εάν δεν απατώμε. Παρ' όλα αυτά, ήσουν εκεί ως ένας καμεραμάν της Nova Sports, από μόνο σου. Λοιπόν, επειδή είδα το παιχνίδι από το monitor, καθώς εγώ βρισκόμουν στην άουσα για το παιχνίδι της Χρυσούπολης, έκατσα και είδα όλο το 90 λεπτό, ναι, το έκανα και αυτό. Έχασες 2 ώρες από τη ζωή σου. Ναι, ναι. Βασικά, να σου πω την αλήθεια, το πρώτο ημίχρονο είχε αρκετό ενδιαφέρον. Εκτός από τα 2 γκολ, είχε και λίγο ρυθμό. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαν... Δεν χρειαζόταν καν να παιχτεί το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό που είπε ο Διγκόζη στη συνέντευξη, ναι, τύπου. Ότι αυτή η περίοδος από τώρα και μέχρι το τέλος της αγωνιστικής σεζόν, τα παιχνίδια που δίνονται, πέρα από το ότι έχουν χαρακτήρα φιλικών αγώνων, καθώς δεν υπάρχει κάποιος στόχος να κυνηγάει η ομάδα και καμία ομάδα πλέον, εκτός από τις δύο πρώτες. Ναι. Ο μόνος στόχος και το μόνο κίνητρο που μπορεί να έχουν οι παίκτες είναι το να συνεχίσουν να βρίσκονται στην ομάδα και μετά τον Ιούνιο. Εδώ έρχομαι λοιπόν να σου πω. Δεν φάνηκε να νοιάζονται και ιδιαίτερος γι' αυτό. Ότι η μη σταθερότητα αυτή τη στιγμή της κατάστασης στην Καβάλα, με τα πράγματα που ακούγονται και πώς ακούγονται, και για τον Ερασιτέχνη και για το τι θα γίνει μετά τη λήξη τη σεζόν. Γιατί ακούγονται πολλά πράγματα. Βαγγέλη, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ξέρεις και εσύ, ξέρω, ναι, και εγώ. Ακούγονται πολλά πράγματα. Κάποια πράγματα θα ξεκαθαρίσουν με τις εκλογές του Ερασιτέχνη. Ναι. Και αμέσως μετά τι. Που όλοι ξέρουμε ότι είναι 27 του μηνός και όποιος θέλει μπορεί να βάλει υποψηφιότητα και να είναι οικονομικά τακτοποιημένο μέλος του Ερασιτέχνη. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εδώ πέρα. Όλη η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε αυτή τη διαδικασία. Στις εκλογές του Ερασιτέχνη. Θα ακούσουμε πολλά πράγματα. Έχω και εγώ πράγματα στο μυαλό μου. Έχεις και εσύ, φαντάζομαι, θα τα βάλουμε κάτω και θα δούμε πώς μπορούμε μια ώρα να την γεμίσουμε με αυτό το γεγονός. Πάνω κάτω, τέλος πάντων, έχουμε πληροφόρηση, γνωρίζουμε ποιοι θα είναι υποψήφοι, πώς θα γίνει η διαδικασία και όποιος θέλει να είναι υποψήφιος, παρεμπιπτόντος, να το πούμε και αυτό. Αν έχει γραφτεί μέλος στον Ερασιτέχνη το 12, ναι, και από τότε δεν έχει τακτοποιήσει τη συνδρομή του, ναι,
θα πρέπει να δώσει. Να τακτοποιήσει οικονομικά τη συνδρομή του από τότε μέχρι τώρα. Mm-hmm. Γιατί μετά τις 27 του μηνός δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Θα πρέπει να ξεκινήσει στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης. Mm-hmm. Στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι και η διαγραφή των μελών οι οποίοι έχουν, είναι ανενεργοί χρόνια. Ναι. Οπότε μετά από αυτό και να γραφτούν θα είναι δώρο-άδωρο. Ωραία. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Θεωρείς ότι επηρεάζονται οι ποδοσφαιριστές από αυτό το γεγονός? Αν ήξεραν ότι υπήρχε μια σταθερότητα και ότι όντως τα πράγματα έχουν έτσι το καλοκαίρι, αυτός είναι ο σχεδιασμός, ίσως όπως πέρσι, έτσι, θα ήταν τόσο αδιάφοροι? Νομίζω ότι ψάχνουμε κάθε Κυριακή μια καινούργια δικαιολογία. Εγώ δεν το νομίζω αυτό. Ειλικρινά το πιστεύω. Χωρίς να έχω, ξαναλέω, καμία επαφή τον τελευταίο καιρό με κάποιους ποδοσφαιριστές της Καβάλας ή οτιδήποτε, φαίνεται ότι η διάθεση έχει χαθεί και ίσως να έχει χαθεί και γι' αυτόν τον λόγο. Έχει χαθεί γι' αυτόν τον λόγο. Ίσως. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι να κυνηγήσει βαθμολογικά. Και οποιοδήποτε φίλαθλος πηγαίνει στο γήπεδο για να δει δύο ώρες, να περάσει δύο ώρες όμορφα το μεσημέρι. Ναι. Για ποιο λόγο να βλέπει αυτό το θέαμα? Να μην βλέπει βασικά τίποτα. Αυτό χάρηκα πολύ. Χίλιες φορές να πηγαίναμε στην κυρία Βαγγελιό να τρώγαμε 10 καλαμαράκια. Και γκρίζα διαφήμιση για την κυρία Βαγγελιό. Ξηγέται εδώ πέρα ο Βαλκαρά. Παρά να πηγαίναμε στο γήπεδο. Κυρία Βαγγελιό, αν ακούσει 22-11, μια χορηγία στο Βαγγέλη τον Βαλκαρά. Ναι, καταλαβαίνεις τι λέω τώρα. Μην πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Όχι, εγώ ξέρεις τι θα σου πω όμως τώρα. Και στην αρχή της χρονιάς το ίδιο δεν έβλεπες, που υποθέτει ότι υπήρχε στόχος και εσύ πηγαίνεις στο γήπεδο όχι για να περάσεις απλά καλά, γιατί θέλω να δεις αυτή την ομάδα να διαπρέπει και να προσπαθεί να κυνηγήσει ένα στόχο ο οποίος τέθηκε το καλοκαίρι. Ναι, φυσικά. Το ίδιο πράγμα έβλεπες. Μη σου πω ότι έβλεπες και χειρότερο. Χειρότερο δεν έβλεπες, έβλεπες την ίδια ακριβώς κατάσταση. Ωραία. Και αυτό είναι μια συνέχεια και πέρσι. Πέρσι ξέραμε το τέτοιο, έτσι. Πέρσι ήταν γνωστό το. Πώς το λένε. Το κάδρο, πώς θα εξελιχθεί η ομάδα. Υπήρχε μέλλον, το ξέραν όλοι. Παρ' όλα αυτά η ομάδα έπαιζε το ίδιο. Όχι, φίλε. Είδες μια βελτίωση στο τέλος. Τι λες, είδες μια βελτίωση στο τέλος. Ποιο με τις πέντε συνεχόμενες 7 ισοπαλίες που είχαμε και πέρσι, τέτοιο καιρό. Ναι, όχι, αλλά είδες. Και μετά έκανε 5 νίκες. Να, αυτές ήταν. Πέρασε μέσα από τη Δράμα, τερμάτισε τέταρτο. Από τότε έχει να κερδίσει φυσικά εκτός έδρας. Ναι, δεν υπάρχει πρωτάθλημα στα 52 χρόνια της ομάδας. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα που δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας. Ακόμα και, την αλφα, και στην Αλφα Εθνική που υποβιβαζότανε, μία νίκη εκτός έδρας την είχε. Ναι, ένα διπλό θα το κάνεις. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι έχει επηρεάσει λίγο. Εγώ πιστεύω ότι, βέβαια, είπα και κάποια πράγματα πιο ανοιχτά τη Δευτέρα. Πιστεύεις ότι για την κατάσταση που, που έχει έρθει και η θέση της διοικού σας και όλα αυτά ευθύνεται ο φιλάθλος κόσμος? Όχι ο υγιής φιλάθλος κόσμος προφανώς. Έτσι. Για την κατάσταση που έχει η ομάδα, ανευθύνεται ο κόσμος. Στα διοικητικά της. Στα διοικητικά της. Ανευθύνεται ο κόσμος. Ναι, στην ξενέρα που υπάρχει. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνω. Φίλε, εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω και το πιστεύω. Αν επηρεάζουν τα διοικητικά τον κόσμο, ναι, τα διοικητικά επηρεάζουν τον κόσμο. Το ανάποδο. Ο κόσμος τα διοικητικά. Ο κόσμος να επηρεάζει τα διοικητικά. Ναι, φίλε. Γιατί... Θα το ξέρουμε 29 του μηνός που έχουμε εκπομπή. Θα το δεις. Θα το πούμε. Θα το δεις. Και θα το δεις και να σου πω και κάτι. Ξέρεις ποιος είναι αυτός που κάνει την πιο σκληρή κριτική και μιλάει και άσχημα και εκεί? Αυτός που δεν πατάει στο γήπεδο. Αυτός που δεν πατάει στο γήπεδο δεν μπορεί και να μιλάει. Και όμως επηρεάζει, ρε φίλε. Επηρεάζει γιατί θα τραβήξει άλλους 10 μαζί του. Αυτοί οι 10 μπορεί να γίνουν 20 γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνος. 1-1 με το παραλίμνη. Ποιο είναι το παραλίμνη? 1-1. Άρα αυτός και αυτός και αυτός είναι άσχετος και δεν ξέρει. Δεν το έχεις ακούσει από την αρχή της χρονιάς, πλάκα μου κάνεις. Δεν έχεις ακούσει από την αρχή της χρονιάς ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα και άντε γεια. Ωραία ρε φίλε, και να σου πω κάτι, μαζί σου. Ας πούμε ότι είμαι μαζί σου και δεν ξέρω, έχεις εσύ κάποια λύση έμπρακτη? Γιατί να σου πω κάτι, το να κάνω αντίλογο σημαίνει ότι έχω και μία και κάτι να προτείνω. Το να λέω απλά κάνεις το αντίλογο για τον αντίλογο προφανώς. Όχι προφανώς, τότε δεν κάνουμε διάλογο. Έτσι. Κάνουμε απλά έτσι για την διαδικασία της διαφωνίας. Έτσι. Ωραία. Και φτάνουμε και θα φτάσουμε. Να και σου το πω βλέπω κάτι. Ο αντίλογος ποιων ανθρώπων? Αυτών που δεν πατάνε στο γήπεδο. Αυτών, ναι, που φίλε, δεν ξέρουν τι χρώμα φοράει η ομάδα. Να σου πω, δεν ξέρουν τι χρώμα φοράει η ομάδα. Θα τραβήξουν κι άλλους από το να κόψουν ανθρώπους να πατήσουν στο γήπεδο. Αγόρι μου, ποιος υγιής φίλαθλος θα κάτσει να ακούσει αυτούς τους μπαμπαίες? Όχι υγιής φίλαθλος, ρε φίλε. Όχι υγιής φίλαθλος. Ξέρεις τι έχουμε ακούσει? Έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα. Αν θέλεις να μιλήσουμε ανοιχτά, θες να μιλήσουμε και λίγο πιο συντηρητικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τη διάθεση να ανοιχτώ πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Κοίταξε να σου πω, όποιος θέλει, ναι, όποιος γουστάρει, ναι, να πάρει την ομάδα, ναι, να πάει στον ερασιτέχνη όποιον προκύψει, όποια τέτοια, άμα ναι, δεν ναι, είναι ναι, μέλος ναι, ναι, της ομάδας, ναι, να σκάσει 500 χιλιάρικα πάνω στο τραπέζι και να πει: εγώ ήρθα και θα πάρω την ομάδα. Και θα την ανεβάσω. Όποιος είναι μάγκας σε αυτή την πόλη και έχει 500 χιλιάρικα, σπάνε τα βάλια στην ανεβάση. Ο Μπύρος έβαλε ένα εκατομμύριο και σε λίγο θα τα πετάξει στα σκουπίδια. Στα σκουπίδια τα πετάει.
Στα σκουπίδια το πετάει, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, όμως δεν είναι έτσι. Της δόξας, όμως, αν δεν βγει, δεν είναι έτσι. Ερχόμαστε κάθε χρόνο, λέμε θα πετάξω τόσα λεφτά να φτιάξω ομάδα. Παίρνουμε παίκτες οι οποίοι κάθονται και παίζουν για τα λεφτά που παίρνουν. Είχαμε παίκτες και πέρσι και φέτος για τα λεφτά που παίρνουν. Δεν παίρνετε από την ομάδα κανένα ταλέντο. Κάτσε λίγο. Συμφωνώ. 100%. Κανένα ταλέντο από την Καβάλα. 100%. Ωραία. Στη δόξα, γιατί παίζουν. Χτίσε μια ομάδα όπως. Για τον κόσμο. Συγγνώμη. Το 95-96 που η Καβάλα βγήκε πρώτη αέρα στη Β' Εθνική, μισή ομάδα και παραπάνω ήταν από παίκτες που ήταν από την Καβάλα. Ναι. Έγινε τρία χρόνια ένα πεδομάζωμα από όλη την περιοχή. Ό,τι ταλέντο υπήρχε, έπαιξε. Ναι, συμφωνώ. Αλλά βλέπεις εσύ κάποια επιτυχία να έρχεται από τις υποδομές γενικότερα. Έχεις δει τη μεικτή Καβάλας να πετυχαίνει κάτι τα τελευταία χρόνια. Έχεις δει εσύ κάποια ακαδημία της Καβάλας να πετυχαίνει κάτι. Βλέπεις εσύ τον ΠΑΟΚ να έρχεται εδώ πέρα να στείνει ακαδημίες και να τσιμπάει ό,τι ταλεντάκι υπάρχει και εμείς σαν Καβάλα να καθόμαστε να τον κοιτάμε. Έχει ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη τσιμπάνε τα ταλεντάκια. Βλέπεις. Γιατί κάνουν, τους παίρνουν τα λεφτά μέχρι να φτάσουν 18 χρονών και μετά τους ζητάνε 3 χιλιάρικα για να τους δώσουν το δελτίο να φύγουν. Ό,τι θέλω, εγώ να σου φοβερό. Πω. Του Μανίδης. Φοβερό. Του Μανίδης. Ωραία, από την πόλη σου. Ναι, ο του Μανίδης τον πήρες από τον ΠΑΟΚ και τον Παντάνη και έχουν πάρει πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Και ο Μπαρέτας με το Δελή έχουν πάρει πρωτάθλημα με την Ξάνθη στα ΤΕΠ και δεν παίξανε στην Καβάλα. Για ποιο λόγο δεν παίξανε στην Καβάλα. Γιατί δεν παίξανε στην Καβάλα, φίλε. Ο Μπαρέτας μια χαρά ήταν. Δεν ήτανε ο... Ναι, για ποιο λόγο δεν παίξαν, δεν μείναν στην ομάδα. Στον Ηρακλή είναι ο Μπαρέτας. Και καλά κάνει και παίζει Super League το παιδί. Και καλά να είναι εκεί που είναι. Ωραία. Εγώ σε ρωτάω αυτό το πράγμα ξεκάθαρα. Έχεις εσύ αυτή τη στιγμή να βγάλεις, να τσιπήσεις το ταλέντο και να πεις εγώ είμαι η μεγάλη ομάδα της πόλης, αυτός ο παίκτης μου ανήκει, ΠΑΟΚ, Ξάνθη στα σπίτια σας λίγο. Ναι. Όχι. Ωραία, θα πάρεις αυτόν τον παίκτη, είναι 20 χρονών, θα σου λέω εγώ θα έρθω να δω τα 20χρονα. Θα πάρεις τον άλλον ο οποίος είναι 35 χρονών, εγώ θα έρθω να δω τους γέρους. Θα πάρεις δύο ξένους, θα έρθω να δω τους ξένους, θα έρθω να δω τους Έλληνες. Καλά, αυτό το έχουμε αναλύσει. Υπάρχει για όλα κάποια δικαιολογία. Όποιος δεν θέλει να έρθει στο γήπεδο δεν έρχεται. Χίλια χρόνια η Καβάλα, μόνο όταν παίζει μπάλα, μαζεύει 6.000 κόσμο. Αυτό είναι. Όταν παίζει μπάλα. Και όταν είναι να κάνει το βήμα παραπάνω κάθε φορά και γεμίζει το γήπεδο, τίγκα, χάνει. Αυτή την κατάρα του γεμάτου γηπέδου θα τη δεχτώ. Εσύ όμως καταλαβαίνεις το τι σου λέω εγώ τώρα. Καταλαβαίνω, το ίδιο λέμε. Ναι, άρα αυτή τη στιγμή φτάνουμε σε ένα λάθος, όπως λες και εσύ, από το να βγάλει παίκτες να παράγει η πόλη προς τη μεγάλη ομάδα. Και σε αυτό θα συμφωνήσω. Να σου πω κάτι, από τη στιγμή την οποία η Καβάλα, η μεγάλη ομάδα της πόλης, ναι, είναι τρίτη και πάει για τέταρτη χρονιά στη Γάμα Εθνική. Τι πάει, στη Γάμα Εθνική, χρονιά, στη Γάμα Εθνική αγωνίζονται ο Νέστος, αγωνίστηκε το Βυζάντιο, θα αγωνιστεί ο Αετός Ορφανού. Πλέον οι διαφορές έχουν συγκλίνει. Φυσικά έχουν συγκλίνει. Και αν περιμένεις η φανέλα το να σε βγάλει, το κάθε χωριό, κυριολεκτικά το κάθε χωριό, έχει μία φιλοδοξία. Και καλά κάνει. Και δεν αφήνει τους παίκτες του τόσο πολύ, ούτως όπως παλιότερα, να πάνε στην ομάδα τη μεγάλη της πόλης, η οποία πλέον αγωνίζεται σχεδόν στις ίδιες κατηγορίες με αυτές. Οπότε δεν θα έχει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη. Εάν η Καβάλα ήταν αυτή τη στιγμή στην Α' Εθνική, όλες οι ομάδες των χωριών θα θέλανε να δώσουν επέκτηση στη μεγάλη ομάδα του νομού, την Καβάλα. Έτσι ακριβώς όπως λειτουργεί η Ξάνθη. Φυσικά. Η Ξάνθη όμως δεν έχει καμία άλλη ομάδα. Ούτε η ΕΠΣ Ξάνθης έχει κάποια μεικτή η οποία έχει κάνει κάτι. Ναι, όχι ο Ορφέας. Ναι, αλλά η Ξάνθη. Ο Ορφέας τώρα ξεπετάχτηκε. Ωραία. Είχε 5 χρόνια η Ξάνθη να βγάλει ομάδα στη Γάμα Εθνική. Ωραία. Εγώ σου ξαναλέω, η Ξάνθη και η Σκόντα Ξάνθη και πλέον ΑΟΚΣ, έτσι και πάλι, βρίσκεται 30 σερή χρόνια στην Α' Εθνική. 30 σερή χρόνια στην Α' Εθνική. 30 σερή χρόνια στην Α' Εθνική. Καλά, δεν είναι 30, ούτε. Δεν είναι. Είναι 30, είναι από το 88. Είναι από το 88. Είναι 29. Εντάξει, είναι από το 88 μέχρι σήμερα σερή στην Α' Εθνική. Ναι. Ούτε ο Άρης ούτε η ΑΕΚ είναι σε 30 χρόνια στην Ελλάδα. Ναι, παιδί μου, αλλά σου λέω ότι δεν έχει γίνει κάτι. Σε αυτό το τομέα παίρνουν τα παιδιά. Ναι, μεν παίρνουν τα παιδιά. Έχουν φτιάξει υποδομές, έχουν φτιάξει ομάδες. Αλλά και πάλι σου λέω ότι δεν βλέπεις πάρα πολλά παιδιά από αυτή την ομάδα να παίζουν στην πρώτη ομάδα της Ξάνθης. Ο Μπάμπης ο Προβατήδης έπαιξε στην πρώτη ομάδα της Ξάνθης. Όχι. Και πόσοι άλλοι παίκτες. Αυτό ακριβώς έκανε η Ξάνθη. Έπαιρνε ό,τι θέλει το κρατούσε, ό,τι θέλει το έδινε αριστερά-δεξιά, γιατί και η Δόξα και η Καβάλα και ο Πανσεραϊκός και ο Πανθρακικός ήταν πάντα από κάτω της. Αυτό έκανε ο ΑΟΚΣ και η Σκόντα για χρόνια. Έχουμε τώρα μια συζήτηση η οποία δεν έχει τέλος. Και δεν, ναι, δεν έχει τέλος. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια βεβαιότητα στον αέρα για την ομάδα της Καβάλας. Ωραία. Εάν
Καλώς ή κακώς, αυτοί οι άνθρωποι έτσι όπως είναι έχουν δώσει κάποια χρήματα ώστε η ομάδα φέτος. Τα χρήματα που έδωσαν ήταν για πρωταθλητισμό. Τα χρήματα που έδωσαν ήταν για πρωταθλητισμό. Δεν βγήκε. Ήταν μια τεράστια πατάτα αυτό που ζήσαν φέτος. Εγώ σου λέω ότι αν η αντιμετώπιση προς αυτούς ήταν διαφορετική, τα πράγματα μπορεί να ήταν και διαφορετικά η τώρα. Αντιμετώπιση από ποιον? Από τον κόσμο. Από τον κόσμο? Ναι. Προς αυτούς. Και διαφωνείς ότι η αντιμετώπιση είναι. Όπως. Ναι. Τι όπως? Όπως. Όπως είναι. Τι? Όχι, όπως. Ποια θα έπρεπε να ήταν η αντιμετώπιση? Όχι, τελείως, ότι αυτή τη στιγμή ρίχνουμε ευθύνες στο ότι η διοίκηση, και δεν μιλάω για μένα, για ανθρώπους μιλάω, ότι είναι ανίκανη η διοίκηση. Και παίζουν το τρίχα. Αλήθεια, εγώ θα σου δείξω 4-5 τουλάχιστον αναρτήσεις μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λέει κάποια τέτοια πράγματα. Από ανθρώπους οι οποίοι δεν πατάνε στο γήπεδο. Ναι, ναι, αλλά δηλώνουν αόκφυλα. Εντάξει, και εγώ μπορεί να δηλώνω Nottingham Forest. Ναι, χάρηκα πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή βρίσκονται μέσα στα κοινά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο γήπεδο είναι 200-300 άτομα, έτσι. Μια χαρά και πολλά λες. Αυτοί λοιπόν που είναι μέσα στο γήπεδο έχουν και δικαίωμα άποψης. Αυτός που την Κυριακή πήγε στην κυρία Βαγγελιό και έφαγε και δεν ήρθε στο γήπεδο. Δεύτερη φορά, κύριε Δεύτερη φορά, ναι. Στο Σάβα, ναι. Που είναι και δικός μας άνθρωπος. Ναι. Που πήγε κάπου λοιπόν και έφαγε ή πήγε κάπου ένα τρίμερο ή οτιδήποτε, ό,τι ναι, ναι, και ναι. Να έκανε και δεν ήρθε στο γήπεδο και ήρθαν αυτοί οι 300 που παράτησαν τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους για να έρθουν, για να χάσουν 2 ώρες από τη ζωή τους. Ναι, ναι. Αυτοί έχουν δικαίωμα άποψης. Φυσικά. Δεν πονάει όμως ο άλλος που βλέπει τα 200 άτομα. Τέλος πάντων, μπαίνουμε σε ένα τέλμα συζήτηση. Το ίδιο πάμε να κάνουμε ένα. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μία εκπομπή, η οποία επί το πλείστον θα ασχοληθούμε με τις εκλογές του Ερασιτέχνη, οι οποίες είναι την Δευτέρα 27 του Μάρτη. Την επόμενη δηλαδή Δευτέρα, όχι αυτήν, την επόμενη. Να δούμε και εκεί τι θα δούμε. Να αναφέρουμε ότι αυτή την Κυριακή η Καβάλα αντιμετωπίζει στην Τολεμαϊδα. Όχι. Αλλά θα τακτοποιηθώ. Έτσι, μπράβο, να τακτοποιηθείς, ναι. Να στρωθούμε σιγά-σιγά. Κυριακή ο ΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Τολεμαϊδα τον Νεορδαϊκό, ενώ ο Νέσος Χρυσούπολης εκτός έδρας στην Θεσσαλονίκη τον Αθλητικό Όμιλο Καρδίας. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Απόλλων Καλαμαριάς Μακεδονικός Φούφα, Απόλλων Παραλιμνίου Δόξα Δράμας, Αθλητική Ποδοσφαιρική Ένωση Λαγκαδά Αλμοπός Αριδαίας και Καμπανιακός ΦΑΣ Νάουσα. Το παιχνίδι Δόξα προσκυνητών Αθλητική Ένωση Ποντίων Βατόλακου λίγη 3-0 ανεφαγόνος ρεπό έχει ο Ορφέας Πούμα Ξάνθης. Φεύγουμε λοιπόν από το ποδοσφαιρικό κομμάτι της εκπομπής. Πάμε σε μια επιτυχία του ΑΟΚ Καβάλα στο γυναικείο βόλεϊ. Ο ΑΟΚ κέρδισε 3-0 την Αθλητική Ένωση Κομωτινής και πλέον οδηγεί την κούρσα των play-offs στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο προπονητής της ομάδος του γυναικείου τμήματος του ΑΟΚ Καβάλα, ο κύριος Δημήτρης Σιώκη. Κύριε Σιώκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας όλους. Coach, σας είχαμε εδώ στην αρχή της σεζόν για το βόλεϊ. Συζητήσαμε ότι στην κούρσα ουσιαστικά θα είναι Καβάλα και Κομωτινή. Αυτή η νίκη φέρνει την Καβάλα ένα βήμα πριν ουσιαστικά τη διεκδίκηση της ανόδου για την άνοδο, μάλλον στην Α2 εθνική κατηγορία. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι. Μας έχουν μείνει δύο παιχνίδια. Το ένα εντός έδρας με την Αλεξανδρούπολη και ένα εκτός έδρας με την Κομωτινή. Χρειαζόμαστε μία καθαρή νίκη και λέω καθαρή διότι με 3-0 και 3-1 παίρνει στο τρίποντο, 3 βαθμούς δηλαδή χρειαζόμαστε, για να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο γυναικείο. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Πάρα πολλές απορίες υπάρχουν, το πώς ακριβώς διεξάγεται η διεκδίκηση τέλος πάντων της ανόδου στην Α2. Κοιτάξτε να σας πω, τα τελευταία 6 χρόνια η ομάδα που έπαιρνε το πρωτάθλημα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έβγαινε στην Α2. Μάλιστα. Φέτος, λόγω των ανακατατάξεων που θέλουν να κάνουν και στο τοπικό πρωτάθλημα και στη Β' Εθνική και στην Α2 που θα είναι σε δύο ομίλους, υπάρχει μία πιθανότητα που δεν είναι πάλι 100% σίγουρη. Μάλιστα. Τέσσερις περιφέρειες, η Δυτική Μακεδονία, η Κρήτη και τα Δωδεκάτισσα, με τέσσερις αυτές ομάδες να παίξουν ένα μόνο αγώνα ανάλογα πώς θα τα βγάλει η Ομοσπονδία. Και από νικητής από αυτόν τον αγώνα, δηλαδή μπορεί να παίξουμε με την Κρήτη, μπορεί να παίξουμε με τα Δυτική Μακεδονία ή με Γιάννενα, δεν είμαι σίγουρος από ποια περιοχή θα είναι. Μάλιστα. Ή με τα Δωδεκάνησα και όποιος κερδίσει αυτόν τον έναν αγώνα να βγει στην Α2. Είναι λίγο άδικο το ότι έπεσε η Καβάλα σε αυτή τη σεζόν, η αλήθεια. Είναι. Μετά από 6 σεζόν είναι άδικο, αρκετά άδικο. Θα έλεγα. Αλλά η Ομοσπονδία αποφασίζει. Εμείς ακολουθούμε. Προφανώς. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Το παιχνίδι αυτό θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο, φαντάζομαι. Σε ουδέτερο γήπεδο, βέβαια. Σε ουδέτερο γήπεδο. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τη φετινή σεζόν και ποιες είναι οι διαφορές με τις προηγούμενες και γιατί η φετινή φαίνεται να είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί και ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος της ομάδος. Στις προηγούμενες σεζόν υπήρχαν κάποιες ομάδες που κάναν τη διαφορά. Πρόπερση η Αλεξανδρούπολη, πέρσι η Νέα Βίσα. Ομάδες που ρίξαν πολλά λεφτά σε μεταγραφές. Πολλά λεφτά βέβαια εντός εισαγωγικών. Όσον αφορά το βόλεϊ, τα λεφτά είναι πάντα ελάχιστα σε σχέση με την μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Εντάξει, προφανώς. Κάνανε μεταγραφές, κρατήσανε παίκτριες 4 και 5 μεταγραφές δηλαδή κάθε ομάδα. Συν το ότι η Αλεξανδρούπολη έχει τα πανεπιστήμια και πήγαν φοιτήτριες εκεί, παρουσιάστηκε καινούργια ομάδα εντελώς. Και έχουν καταφέρει να μείνουν στην Α2. Ναι. Εμείς έχουμε ένα καλό. Έχουμε ένα καλό ότι όλη η ομάδα αποτελείται από δικά μας παιδιά. Ναι. Οι προσθήκες μας θα πρέπει να είναι ελάχιστες αν θα πούμε ότι βγαίνουμε στην Α2. Σε αυτό θα πρέπει να βοηθήσει πολύ και η κοινωνία της Καβάλας, οι χορηγοί. Προφανώς. Και ο Δήμος και όλοι. Γιατί το βόλεϊ έχει μια ιστορία χρόνων. Μέχρι τη δεκαετία του, μέχρι το 2000 μάλλον, πρωταγωνιστούσε, χτυπούσε Ευρώπη, έδινε παίκτες συνέχεια στην Εθνική. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το μόνο που κάνουμε είναι να δίνουμε κάποιες παίκτες στην Εθνική. Τίποτα παραπάνω σαν σύλλογος. Σαν ομάδα δηλαδή. Φέτος ήρνε η ευκαιρία μας. Δεν υπήρχε η ομάδα που ξεχώρισε. Είχαμε εμπειρία 3 χρόνων στην πολύ καλή δουλειά που έγινε τα τελευταία 4 χρόνια. Από όλους τους προπονητές του συλλόγου, από τη Γιώτα την Κεφαλά, την Έθη την Γερακίνη, την Ελένη Οικονομίδου, σίγουρα πιο πολύ από όλους από τον Δημήτρη Κουτσιβασίλογλου που τα τελευταία 2 χρόνια είχε αποκλειστικά τα αγωνιστικά. Και φέτος η εμπειρία μας, αυτή που αποκτήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, μας έφερε αυτό το αποτέλεσμα με ομάδες που πέρσι δεν μπορούσαμε να τις, δεν τις κερδίσαμε στο πρωτάθλημα, φέτος όπως το Γυμναστικό ή την Κομωτινή, φέτος καταφέραμε και τους κερδίσαμε. Είμαστε πολύ κοντά στην άνοδο. Τώρα η Ομοσπονδία μας έχει πάει ένα βήμα πίσω με τα play-off. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει εκεί. Πάντως μπαίνουμε στο γήπεδο κάθε παιχνίδι να το κερδίσουμε και βλέπουμε. Και μέχρι στιγμής το έχετε πετύχει, γιατί καθώς ό,τι παιχνίδι έχει δώσει το γυναικείο τμήμα το έχει κερδίσει, ασχέτως αν το έχει πάρει στο τέλος. Έτσι είναι ακριβώς. Δεν έχουμε χάσει μέχρι φέτος ακόμα στα 3 πρωταθλήματα κορασίδων. Κάναμε την ήττα στον Αιανίδων βέβαια. Ίσως τη χειρότερη μας μέρα, αλλά γυναικών και κορασίδων δεν έχουμε χάσει ακόμα, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, αυτοί είναι οι στόχοι μας, αυτοί μας μείναν βέβαια και συνεχίζουμε, προσπαθούμε να τους υλοποιήσουμε και να τους πετύχουμε. Λοιπόν, κύριε Σκιώκη, να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο σας. Εύχομαι τα καλύτερα και στο παιχνίδι του Σαββάτου και εκεί ελπίζω να τελειώσει και το θέμα. Αν μου επιτρέπετε, το παιχνίδι του Σαββάτου θα δοθεί στον Αμυγδαλεώνα 7 η ώρα. 7, ωραία.
Ενώ είμαστε εντός έδρας, υπάρχουν τεράστια προβλήματα με το γήπεδο, mm-hmm. το οποίο γήπεδο παραχωρείται σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση εκτός από τα αγωνίσματα που είναι εκεί, το βόλεϊ και το μπάσκετ. Δηλαδή παραχωρείται από εδώ και πέρα μέχρι 15 Μαΐου. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ελεύθερο Σαββατοκύριακο στο γήπεδο της Καλαμίτσας, διότι μπαίνουν όλοι οι σύλλογοι καράτε, τεϊκβοντό, πινκ-πονγκ, παραδοσιακοί χοροί, όχι το Final Four του εργασιακού και. Αυτή τη στιγμή εμείς είχαμε πει ότι θα κάνουμε το Final Four των Κορασίδων στην Καβάλα, δικαιούμασταν την έδρα, γιατί παίξαμε όλα τα άλλα εκτός και δεν υπάρχει γήπεδο για να το παίξουμε εντός έδρας στον πιο κρίσιμο στόχο μας. Δεν υπάρχει γήπεδο για να πανηγυρίσουμε την άνοδο της ομάδας μας, που την παίζουμε το τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας και αναγκαζόμαστε να ταξιδέψουμε, εντός εισαγωγικών το ταξιδέψουμε, αλλά πάλι είναι εκτός έδρας στον Αμυγδαλιώνα. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό, να υπάρχει το γήπεδο για τις ομάδες που το χρησιμοποιούν και να μην τρέχουμε δεξιά και αριστερά. Όντως αυτό είναι όντως ένα πρόβλημα. Είναι κρίμα η Καβάλα να πετυχαίνει την κατάκτηση του τίτλου και να μην μπορεί να το πανηγυρίσει στην έδρα της. Αυτό είναι ένα θεματάκι. Παρ' όλα αυτά, είναι. Να αναφέρουμε και πάλι όμως ότι το παιχνίδι τελικά είναι Σάββατο στις 7 στον Αμυγδαλαιώνα, έτσι. 7 η ώρα στον Αμυγδαλαιώνα το Σάββατο, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ που βοηθάτε το βόλεϊ, γιατί το βόλεϊ αξίζει. Αυτή τη στιγμή έκανε μια την κοιλιά του. Πρωταγωνιστούσαμε στα πρωταθλήματα υποδομών, ήρθε η σειρά να πρωταγωνιστήσουμε και στο γυναικείο επίπεδο. Σα ξαναλέω ότι το επίτευγμα όλων αυτών που δουλεύουν στο βόλεϊ είναι ότι τα παιδιά όλα είναι καβαλιωτάκια, είναι, έμαθαν βόλεϊ εδώ και συνεχίζουν να προσφέρουν στην ομάδα μας και να την ανεβάζουν κατηγορίες. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σκιώ και καλή συνέχεια για εσάς. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Στις 7 λοιπόν το παιχνίδι του Σαββάτου του ΑΟ Καβάλα απέναντι στον Εφήνικα Αλεξανδρούπολης, μια νίκη με 3-0 ή 3-1 δίνει και μαθηματικά τον τίτλο της δεύτερης εθνικής κατηγορίας και του τέταρτου ομίλου στην ομάδα της Καβάλας. Για να κλείσουμε, πάμε και στο μπάσκετ. Σήμερα το αφήσαμε παραπονεμένο, αλλά άλλες φορές δεν νομίζω ότι έχει παράπονο κανείς. Πάντα αρκετά, έχει παράπονο ένας. Δεν πειράζει. Μέχρι και εδώ τον φέραμε. Τι άλλο να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε. Λοιπόν, νίκη απέναντι στον Παγκράτη 155 με ένα. Θα σε βάλει να καταπιεί σπαθιά, μην το βάλει. Ναι, εδώ θα φτάσουμε. Απέναντι σε μια ομάδα που ταξίδεψε με 7 παίκτες και τον προπονητή. Και πλέον από ό,τι φαίνεται έχει δεχθεί και την μοίρα της και τον υποβασμό στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Η Καβάλα έφτασε στη νίκη παριθμό νούμερο 6. Και πλέον βρίσκεται 3 νίκες μακριά από την ασφαλή ζώνη και 2 νίκες μακριά από την. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η ομάδα των μαχητών, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της, των θέσεων του, των play-out. Το σχόλιο σου, Βαγγέλη, για ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ πιο εύκολο. Ήταν ένα παιχνίδι προπόνησης, παρόλα αυτά και σε αυτό το παιχνίδι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να δεις και να διορθώσεις. Παρόλα αυτά, κανείς δεν ασχολήθηκε με το αγωνιστικό, πέρα του ότι χειροκροτήθηκε η ομάδα του Παγκρατίου, η οποία έρθε εδώ μόνο και μόνο για να αγωνιστεί 40 λεπτά και να δώσει τον αγώνα της και αυτή τουλάχιστον να πέσει όρθια, ναι, ναι. Και όχι να εγκαταλείψει το πρωτάθλημα για την ιστορία της. Ναι. Ναι. Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν αναμφίβολα ο Ραλάτος, ο οποίος πέτυχε και 20 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ του παρκέ, mm-hmm. μαζί με τον Σκλίβα που πέτυχε και 20 και αυτός, αλλά ο Ραλάτος ήταν πιο πληθωρική παρουσία και σαν εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο. Ντροπή. Κοίταξε, όχι, δεν το λέω ειρωνικά. Ο Ραλάτος είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν το ξέρουν πολύ. Όσοι ασχολούνται με το μπάσκετ το ξέρουν ότι είναι μέλος της εθνικής ομάδας 3-on-3. Μαζί με Κασελάκη, Παπά, και έχουν αγωνιστεί σε πολλά διεθνή τουρνουά. Έχουμε μήνυμα μόλις τώρα, ξέρεις από ποιον. Την Μεγάλη Τετάρτη παίζει Λάρισα Καβάλα. Δεν γίνεται να μην δεν πάμε. Οπότε μάλιστα, δεν υπάρχει. Να μην δεν πάτε. Λοιπόν, αυτό να το αναφέρουμε. Μεγάλη Τετάρτη είναι αυτό το παιχνίδι. Μεγάλη Τετάρτη έχουμε εκπομπή 2 με 3. Ναι, αυτό λέει ότι δεν πρέπει να γίνει εκπομπή, έχει Λάρισα Καβάλα. Εντάξει. Αν πάει Μεγάλη Τετάρτη 2 με 3 έχουμε εκπομπή, λέμε. Εγώ λέω θα τον βγάλουμε τηλεφωνικά, αν είσαι Λάρισα. Μακάρι να τον βγάλουμε. Λοιπόν, συνέχισε, Βαγγέλη. Έχασε τον Ηρμό σου, Ναι. Μπράβο. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Καλά σε κάνω. Η βαθμολογική θέση. Έτσι, καλά με έκανες. Επειδή ήταν το 1-1 αυτό. Ναι.
Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μπροστά την 22η αγωνιστική, η οποία είναι πολύ κρίσιμη για την Καβάλα. Γενικά είναι κρίσιμη, καθώς ίσως είναι μια αγωνιστική στην οποία θα αλλάξουν ισορροπίες. Mm-hmm. Και γιατί το λέω αυτό? Έχουμε 5 παιχνίδια. Ναι. Και είναι εκτός από το Χολαργός Καβάλα, mm-hmm. το δικό μας παιχνίδι, είναι το Εθνικός Μαχητές Πεύκων, mm-hmm. Παγκράτη Ηράκλειο, mm-hmm. Γούσου Λάρισας Φάρος, ναι. και Αρκαδικός Αμίντας. Ναι. Σε αυτόν τον αγώνα. Στο Αρκαδικός Αμίντας. Όχι, α. Σε αυτόν τον αγώνα που θα δώσει Καβάλα, ναι. εκτός έδρα στο Χολαργό. Στο Χολαργό, ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, ναι, μεν είναι εκτός προγράμματος, αλλά θα πρέπει να τα δώσει όλα για να πάρει μία νίκη. Είναι επιτακτική αναγκή. Ναι. Είναι η νίκη εκτός προγράμματος που χρειάζεται η ομάδα, ναι. ούτως ώστε με συνδυασμό αποτελεσμάτων στα υπόλοιπα παιχνίδια, δηλαδή με μία ενδεχόμενη ήττα των μαχητών, ναι. Με ένα μοίρασμα των βαθμών στο Παγκράτη Ηράκλειο, θα προτιμούσα να κερδίσει το Παγκράτη, αν και δεν το βλέπω. Προφανώς, αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται. Με μία διαφαινόμενη ήττα του Γούσου Λάρισας από το Φάρο και με ένα μοίρασμα βαθμών στο Αρκαδικός Αμίντας, mm-hmm. Και με απαραίτητη τη νίκη της Καβάλας, mm-hmm. Νομίζω ότι θα μπορεί να βλέπει το μέλλον πολύ πιο αισιόδοξο από ό,τι το βλέπει τώρα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα, νομίζω ότι χάνει και το Μούκα βέβαια να πούμε ότι σε μια ενδεχόμενη νίκη της Καβάλας και ήττα του Αρκαδικού. Φωτιά, τα Σαββατόβραδα. Η Καβάλα ισοβαθμεί με τον Αρκαδικό. Ναι, και Καβάλα και προς στιγμή θα είναι από πάνω. Ναι, και θα είναι μία νίκη κάτω από τους μαχητές, οι οποίοι λογικά θα χάσουν και αυτοί. Όχι από τον Εθνικό. Όχι αυτοί του Survivor, έτσι. Όχι αυτοί του Survivor, οι μαχητές. Ποιοι μαχητές? Μπράβο, σε ευχαριστώ. Αυτός είσαι ρε φίλε. Αυτό ήθελα, αυτή ήταν η σωστή απάντηση. Τι λες ρε? Είπα όχι οι μαχητές του Survivor, της Δόξας Πεύκων. Και μου λες ποιοι μαχητές. Και μπράβο σου, Βαγγέλη Παλικαρά, που σημαίνει ότι δεν βλέπεις Survivor και είσαι ένας από εμάς. Αυτός τους 10 που μείναμε που δεν βλέπουμε. Τι να δω ρε φίλε στο Survivor? Δεν ξέρω, αυτοί βλέπουν, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ και ο Βαγγέλης τι μείναμε που δεν βλέπουμε. Μπράβο Βαγγέλη, μπράβο. Ελάτε να γίνουμε άλλοι 5. Λοιπόν, βάζουμε εδώ μια νοτελεία, διότι είπαμε, όπως προείπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα, διότι έχουμε και τους ημιτελικούς κυπέλλων της ΕΠΣ Καβάλας. Για όσους ενδιαφέρονται στην Ελευθερούπολη, σε λίγο Ορφέας Ελευθερούπολης Κεραυνός παίρνει σε επαναληπτικός του 1-1. Και στο Φρίνιο Αετός Ορφανού αντιμετωπίζει την Δόξα Θεολόγου στον επαναληπτικό του 0-2 στο γήπεδο του Ποτού. Να ευχαριστήσουμε το ιδιωτικό κτέο Καβάλας που ήταν για άλλη μια φορά μαζί μας, με δύο εδρές στον ομό μας, στο Σταυρό Μεγαλεώνα, με τηλέφωνο 25-13-92-4-44 και στη Χρυσούπολη με τηλέφωνο 25-9-14-10-44. Τον Απόλλων Σίνεμα στην Παύλου Μελά 1. Στην Καβάλα τηλεφωνήστε στο 25-10-220-900 και στο 25-10-240-50 για να ενημερωθείτε για τις ώρες προβολών. Και τον Ερασιτέχνη Αθλητικό Όμιλο Καβάλα, με τμήματα ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ, πολεμικών τεχνών, κλασικού αθλητισμού και ράγκμπι. Ενώ τρέχει παράλληλα και στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, η Μπάλα στην Κερκίδα, μπορείτε να μπείτε και να κάνετε like στη δημοσίευση για την κλήρωση του ρολογιού προσφορά του Κύρκη Κόσμημα Γεωργακούδης, που θα γίνει live στην εκπομπή της Μεγάλης Τετάρτης 12 Απριλίου. Με ένα απλό like μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε αυτό το όμορφο ρολόι της Ice Watch. Λοιπόν, μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη και ευχής έργο να έχουμε δύο διπλά να συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Να είσαστε όλοι καλά.